Νομίζω ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη συντηρητική παράταξη, την αξιωματική αντιπολίτευση. Το φάντασμα του Ευάγγελου Αβέροφ. Διότι θυμόμαστε τι είχε συμβεί στη συνεδρίαση της Βουλής όταν συζητούσε την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Ο Μακαρίτης, ο Ευάγγελος Αβέροφ, μπροστά στο αδιέξοδο το οποίο αντιμετώπιζε, αναγκάστηκε να αποσύρει την κοινοβουλευτική ομάδα από τη Βουλή για να μην πλησιάσει κανένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη ή στην ψηφοφορία τότε η οποία είχε στηθεί. Το πράξατε και κατά τη συζήτηση της συγκρότησης της Επιτροπής, σαν Κρητικής Επιτροπής. Αποσύρατε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε οι βουλευτές να μην έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους επί του θέματος το οποίο είχε τεθεί. Και διαμορφώνετε τώρα με αυτές τις τοποθετήσεις τις προϋποθέσεις για να πράξετε το ίδιο. Γι' αυτό ακριβώς σας λέω, ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Το φάντασμα του Ευάγγελου Αβέροφ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε ότι όταν επιλαμβάνεται ένα δικαστικό όργανο ή ιονή δικαστικό όργανο, ένα ανακριτικό όργανο όπως ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Προανακριτική Επιτροπή, το πρώτο το οποίο θα ελέγξει είναι τα νομικά ζητήματα, τις νομικές προϋποθέσεις. Και εδώ η Επιτροπή κατέληξε κατά πλειοψηφία ότι το αδίκημα της δωροληψίας είναι ένα αδίκημα το οποίο πρέπει να το εξετάσει η ελληνική δικαιοσύνη, δεν είναι της αρμοδιότητας της Βουλής και υπό αυτό τον όρο κατέθεσε τη νομική της άποψη. Σωστά διαλαμβάνεται στο πόρισμα ότι αποτελεί ένα νομολογιακό προηγούμενο. Βεβαίως, αυτό θα κριθεί από το δικαστήριο. Κανένας δεν λέει κάτι άλλο. Θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Αλλά η γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά αυτό το ζήτημα, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μιλήσει για παρανομία ή παρατυπία. Ούτε βεβαίως αυτό το ζήτημα είναι ουσιαστικό, όπως είπε ο κύριος Δένδιας. Είναι καθαρά νομικό, για ένα καθαρά νομικό ζήτημα η Επιτροπή απεφάνθη και απεφάνθη κατά αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει μία ταραχή εδώ στα κόμματα τα οποία τα στελέχη τους εμπλέκονται. Διότι πλέον για το ζήτημα αυτό θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Και μου κάνει εντύπωση, μιλάτε για σκοπιμότητες. Σκοπιμότητα είναι να ασχοληθεί η ελληνική δικαιοσύνη με το ζήτημα. Διότι εσείς εδώ μέχρι πρότινος λέγατε για τη δικαιοσύνη ύμνους και τώρα σας βλέπουμε όταν η δικαιοσύνη παίρνει αποφάσεις που δεν ταυτίζονται με τις πολιτικές σας σκοπιμότητες να βάλετε κατά της δικαιοσύνης και κατά των λειτουργών εισαγγελικών ή δικαστικών. Επομένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν καλό να μην κόβουμε και να ράβουμε τις απόψεις ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σας υπενθύμισε ο κύριος Μαντάς τι είχε γίνει με το ψηφοδέλτιο με τον κύριο Παπαντονίου. Το ποτάμι να εκφράζει μια διαφορετική άποψη, το καταλαβαίνω. Είχε και τότε εκφράσει μια διαφορετική άποψη από αυτή που δέχτηκε η Βουλή. Αλλά να το λέτε εσείς, της Νέας Δημοκρατίας, που ψηφίσατε με εκείνο το ψηφοδέλτιο, πάει πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επικαλείστε το άρθρο 60 του Συντάγματος, το οποίο στην παράγραφο 1 έχει μια διάταξη η οποία είναι γενική και προστατεύει το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση του κάθε βουλευτή. Και μας λέτε, απεριόριστα, έτσι. Και μας λέτε εδώ σήμερα, όχι, να μην στηθούν 10 κάλπες, αλλά μία. Μα αυτό είναι η επιτομή ότι εσείς θέλετε να περιορίσετε το δικαίωμα του βουλευτή και το δικαίωμα της ψήφου. Αν στηθεί μία κάλπη. Διότι ένας βουλευτής οποιοδήποτε κόμματος μπορεί να έχει μία διαφορετική άποψη.
για έναν από αυτούς οι οποίοι εγκαλούνται ή τα ονόματά τους τίθενται στην κρίση της Βουλής. Επομένως, με το ίδιο άρθρο που επικαλείστε εσείς για τα δικαιώματα των βουλευτών στη γνώμη και στην ψήφο, με το ίδιο άρθρο εσείς καταστρατηγείτε με την πρότασή σας για μια κάλπη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε μια συζήτηση επί όλων αυτών των θεμάτων, κατατέθηκαν οι απόψεις. Θεωρώ ότι τα νομικά ζητήματα είναι πολύ καθαρά και οποιοδήποτε, εάν δεν βάζει τις κομματικές παροπίδες, αντιλαμβάνεται την κατάσταση, τηρείται απολύτως και το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού της Βουλής και θεωρούμε ότι αυτά που είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαντάς, είναι απολύτως ορθά και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.